επίσκεψη σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Κρήτης, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε και ως αεροπλανοφόρο εξαιτίας του κρίσιμου ρόλου που έχει στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποίησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Επίσης, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε την Κάρπαθο και την Καλόλυμνο, όπου αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές οι επισκέψεις για άλλη μία φορά ενόχλησαν τους Τούρκους, οι οποίοι βγάζουν αφρούς με τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Οι Τούρκοι αναφέρονται συνέχεια στον στρατηγό, κάτι που σημαίνει πως φοβούνται με όσα λέει. Έτσι χρειάζεται καθημερινά. Τα μηνύματα αυτά δεν είναι μόνο συμβολικά αλλά και ουσιαστικά. Οι Τούρκοι πρέπει να ακούνε συνέχεια ότι είμαστε ενωμένοι και πως όποτε και αν χρειαστεί θα πάρουν την δέουσα απάντηση από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περνάει καθημερινά η Ελλάδα προς την Άγκυρα. Πρέπει να ξέρουν ότι κανείς δεν μπορεί να παίξει με τις ένοπλες δυνάμεις, κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με την ελληνική πολεμική μηχανή. Τι αναφέρουν οι Τούρκοι? Η Ελλάδα συνεχίζει να προκαλεί. Ο Έλληνας αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στο Αιγαίο. Αυτά τα νησιά έχουν παράνομα στρατό, καθώς δεν μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα από τις συνθήκες. Το νησί Καλολύμνος οπλίστηκε και στρατιωτικοποιήθηκε από την Ελλάδα. Υπάρχουν στρατιωτικά ελικοδρόμια και αστυνομικά τμήματα στο νησί. Τουλάχιστον 20 στρατιώτες είναι σε υπηρεσία στο νησί, αναφέρουν οι Τούρκοι. Ενόχληση Τούρκων για τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Να σημειωθεί ότι η αναφορά στις ανακοινώσεις για το Ιόνιο έγινε και στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την εθνικιστική γενή ΣΑΦΑΚ να κάνει λόγο για απόφαση σκάνδαλο, ενώ τη συσχετίζουν και με τη δεδηλωμένη πρόθεση της Αθήνας να ασκήσει το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του τουρκικού τύπου. Μιλιέτ. Η Ελλάδα αυξάνει τα χωρικά της ύδατα σε 12 μίλια στο Ιόνιο πέλαγος. Άιντινλικ. Απόφαση σκάνδαλο για τα 12 ναυτικά μίλια. Γενή ΣΑΦΑΚ. Σκανδαλώδης απόφαση από την Ελλάδα. Αυξάνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο πέλαγος. ΑΞΑΜ. Η απόφαση της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο πέλαγος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.